Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 11 Μαΐου του 2022 υπεγράφει στην Αθήνα, μετά από διαπραγμάτευση και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών Ελλάδος και Γαλλίας, η νέα αναθεωρημένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας των δύο χωρών και το πρωτόκολλο που τη συνοδεύει. Με τη νέα αυτή σύμβαση για την εξάλληψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναθεωρείται η αρχική σύμβαση που είναι σε ισχύ από το 1965 και αποτελεί μία από τις παλαιότερες συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που διατηρούν και οι δύο χώρες, αποδεικνύοντας τους σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς της χώρας μας με τη Γαλλία, προς όφελος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οδοτήτων και των δύο χωρών. Με δεδομένο ότι οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας αποτελούν τον πυρήνα της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, αναμένεται η αναθεωρημένη αυτή σύμβαση να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Στη νέα αυτή σύμβαση αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις για την κατανομή της φορολογικής εξουσίας των κρατών σε διεθνές επίπεδο, με βάση την αναθεωρημένη από το 2017 έκδοση της πρότυπης σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ. Αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς η αντισυμβαλόμενη χώρα αυτής της σύμβασης είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε πολυεπίπεδες και σημαντικές οικονομικές συναλλαγές. Η άρση των εμποδίων της διπλής φορολόγησης στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και στην κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν στα νομικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα Ελλάδας ή Γαλλίας αντίστοιχα, αποτελεί εκ των ουκ ανεφόρο για το σταθερό φορολογικό καθεστώς στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας. Ένα τέτοιο φορολογικό περιβάλλον μπορεί να είναι ελκυστικό για επενδύσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και μάλιστα σε τεχνολογικής αιχμής, σε τομείς τεχνολογικής αιχμής. Η διαφάνεια και οι ασφάλειες οικονομικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων Ελλάδας και Γαλλίας και ταυτόχρονα η διατήρηση της φορολογητέας βάσης και των δύο χωρών είναι τα ζητούμενα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ενίσχυση της σύμβασης με προβλέψεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες επεξεργασίες και εξελίξεις σε επίπεδο ΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτά θα μιλήσει πολύ πιο αναλυτικά ο αρμόδιος υπουργός κ. Βεζιρόπουλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η νέα διμερή σύμβαση με τη Γαλλία παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας στους οικονομικά δρόντες, πολίτες και επιχειρήσεις. Μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στην οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο προς όφελος των δύο χωρών, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές, επάλληλες κρίσεις και νέες μεγάλες προκλήσεις. Θέλω να τονίσω ότι ανεξάρτητα από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις ή προσεγγίσεις, από καμία πλευρά δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης των διεθνών και διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας, ιδίως σήμερα. Γι' αυτό αναζητώνται διαρκώς πρωτότυπες, δημιουργικές λύσεις, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, λόγω της οικονομικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά οικονομικά συστήματα ή και με διαφορετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πεδίο της φορολογίας σε επίπεδο ΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη διαπραγματεύεται ή προγραμματίζει διαπραγματεύσεις προκειμένου αφενός να αναθεωρηθούν υφιστάμενες συμβάσεις, παράδειγμα με τη Σουηδία, και αφετέρου να επεκταθεί το δίκτυο των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με νέες χώρες,
παράδειγμα Αυστραλία ή Ιαπωνία, με το βλέμμα στραμμένο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μέσω της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης των σχέσεων των χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.